Φεύγοντας από την εξοχή και συνεχίζοντας το ταξίδι μας στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, φτάνουμε στον Προμαχώνα. Εκεί μας περιμένουν ουρές χιλιομέτρων με φορτηγά Βουλγάρων, Ρουμάνων, Ιταλών και άλλων εθνικοτήτων που περιμένουν για μέρες να περάσουν τα σύνορα. How many kilometers is this with the trucks? How many kilometers? 10 kilometers. No. 10 kilometers. Yeah. What you eat? Where you sleep? Sleep? Hotel, Scania. Scania Hotel. Yes. Scania Hotel. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα για εκατοντάδες οδηγούς φορτηγών, μεταφορείς, οι οποίοι είναι εδώ τουλάχιστον μία ημέρα, πολύ περισσότεροι είναι και άλλες ημέρες εδώ περιμένοντας να περάσουν τα σύνορα. Όπως μας λένε, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούν νερό, τα ελάχιστα τρόφιμα που έχουν ίσως αντέξουν για μία ακόμη ημέρα. Ενώ κοιμούνται στα φορτηγά τους και δεν ξέρουν πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Μετά από 10 χιλιόμετρα ουράς όπου έχουν παραταχθεί τα φορτηγά τα οποία περιμένουν να περάσουν από τα σύνορα, πατήσαμε στο τελωνείο του Προμαχώνα, εδώ όπου χτυπά η καρδιά των αγροτικών κινητοποιήσεων για τη Βόρειο Ελλάδα. Εμείς ανοίγουμε το πρωί, περνάνε κάποιες αλήκες, μετά κλείνουμε για τα Ι1000 ανοιχτά. Τώρα υπάρχουν όντως αντίπεινα και από τους Βούλγαρους, κλείνουν και αυτοί τα στάδια. Αυτοί την προηγούμενη εβδομάδα είχαν μια εβδομάδα κλειστά και θέλουν να φύγουμε τελείως από εδώ, να μας διώξουν μέσα από το σπίτι μας. Σκοπεύετε να υποχωρήσετε, θα μείνετε εδώ, τι θα κάνετε? Δεν φεύγουμε εδώ. Από εδώ δεν φεύγουμε. Τα αντίπεινα των Βουλγάρων, μας έλεγε και πριν ένας κύριος, κλείνουν και αυτοί, λέει, τα σύνορα. Πώς τα βλέπετε? Ας τα κλείσουν. Η Λόρδα θα πάει σύννεφο, φιλαράκι. Τι προβλήματα έχουν προκύψει τώρα, 40 μέρες εδώ, πώς τη βγάζετε? Τι τρώτε, τι κάνετε? Κοιτάξτε, μας στηρίζουν επιχειρηματίες των νομού Σερών, καταστήματα. Για τους Βούλγαρους δεν μας απασχολεί. Κουμάντος κάνουν στο σπίτι τους και στη χώρα τους. Εμείς είμαστε εδώ 40 μέρες και οι 40 να γίνουν 60 δεν μας απασχολεί. Εδώ θα συνεχίσουμε να είμαστε. Θα πρέπει ο ΓΑΝ να παραμείνει αυτόνομος, η φορολόγηση να παραμείνει όπως έχει και να συνεχίσουμε. Να ζούμε. Διαφορετικά θα τα χάσουμε όλα. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Εμείς ήρθαμε να δούμε τους συναδέλφους αγρότες εδώ, που μάχονται μαζί με εμάς, για να αποσπάσουμε τελικά από αυτή την αδιάλακτη κυβέρνηση τουλάχιστον την υπόσχεση ότι θα μας αφήσει να ζήσουμε στα χωράφια μας. Πιστεύετε ότι τους διάλεξε η κυβέρνηση, ότι οι ίδιοι ενέδωσαν σε πίεση? Το 90% ήταν διαλεγμένοι και οι άλλοι το 10% μάλλον τους νάρκωσαν με την πίτσα που έφαγαν το μεσημέρι. Η κατάσταση είναι απογοητευτική, αλλά με πείσμα όλοι συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να μπορέσουμε, όπως είπε και ο κύριος Ανεστίδης, να μείνουμε στα χωράφια μας, να μείνουμε στα χωριά. Σήμερα είναι 40 μέρες, παιδιά. 40 τα 40 μας κάνουμε σήμερα. Λέτε, ο διάλογος με τον κύριο Πρωθυπουργό δεν απέδωσε καρπούς? Τίποτα δεν απέδωσε. Δήθεν διάλογος ήταν, τίποτα δεν ήταν. Πήγαν, πια ένα τσάι τα παιδιά και ήρθαν. Αυτό ήταν όλο. Διαλεγμένοι ήταν, θεωρείτε? Σίγουρα διαλεγμένοι. Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, πίσω μας τα λεωφορεία είναι τα λεωφορεία τα δύο τα οποία αναμενόντουσαν από τον μπλόκο της Νίκαιας και είχαν ειδοποιήσει εδώ τους αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα ότι θα φτάσουν προς υποστήριξή τους ήδη. Άλλωστε μιλήσαμε με εκπροσώπους τόσο από τον μπλόκο των Μαλγάρων όσο και του Αμιντέου. Τι λέει η Νίκαια? Γεια σας. Ήρθε και εδώ πέρα η Νίκαια. Γεια σας, συνάδελφοι. Το μπλόκο της Νίκαιας είναι εδώ. Ήρθε και συμπαράσταση στον αγώνα. Αγρότη!